Μισό λεπτό, είναι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Καλόπουλος. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Καλόπουλε. Καλημέρα σας. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Βάζω ανθρώπινα ερωτήματα, απλά ερωτήματα. Κανείς δεν ξέρει που ξημερώνει αύριο μεθαύριο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Καταφέρατε και παρουσιάσατε το μοναστήρι σαν παιδική χαρά. Αυτό είναι επίτευγμα. Όχι, δεν κατάφερα τίποτα. Ίσα-ίσα που βάζω τα ερωτήματα τα δικά ούτε μου. Ούτε έναν άνθρωπο δεν βλέπω στο πάνελ, ναι, που να έχει πραγματική αρνητική εμπειρία από όλη αυτή την κόλαση που βιώνουν, που βιώνει τεράστιους αριθμούς ανθρώπων. Στα που μοναστήρια. Πιστεύουν στο Θεό, στα μοναστήρια. Πιστεύουν στο Θεό, διαψεύδονται. Ναι, ναι. Έχετε μόνο ανθρώπους. Γιατί λέτε που... κόλαση, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Γιατί έχουμε άπειρες ιστορίες. Εγώ ήθελα να βρω ανθρώπους οι οποίοι βιώσαν άλλα πράγματα και λένε εμείς δεν θέλουμε να βγούμε. Κύριε Αυτιά, εμένα το πρόβλημά μου ξέρετε ποιο είναι. Που αποδεικνύουν ένα παιδί. Ότι όπως, ναι, όπως πολύ σωστά είπε ένας εκ των παρευρισκομένων, ναι, εκεί, ότι είναι σαν μια μικρή κοινωνία, ναι, όπου έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Ξεχνάτε όμως ότι αυτή η υπόθεση δεν κατεβαίνει στο μυαλό ενός νεαρού από τον ουρανό ξαφνικά. Προϋπάρχει ένα κατηχητικό σχολείο. Προϋπάρχει μια κατηχητική παιδεία, προϋπάρχει μια προδικασία, άτυπη θεοκρατία στην Ελλάδα, η οποία σμπρώχνει τα παιδιά αυτά. Ναι, αλλά όλοι πήγανε κατηχητικό, αλλά δεν γίνανε παπάδες. Ένα λεπτό, κύριε Καλόπουλε. Λίγο και εγώ, αφήστε με λίγο, ναι, να ακουστώ. Σμπρώχνει τα παιδιά αυτά, ναι, στα βιβλικά παραμύθια του Αδάμ, της Εύας, της κόλασης και του παραδείσου. Αυτό είναι ένα τεράστιο, μάλιστα, κίνητρο, λοιπόν, ψυχολογικό, κύριε Καλόπουλε, στο οποίο δεν μπορούν να αντισταθούν. Βάλατε μερικά παιδιά πράγματα, ακούστε, βάλατε μερικά πράγματα στη διάσταση της λογικής. Σας υπενθυμίζω, ναι, ότι στην Αμερική, ναι, τεράστια ποσά έχουν κατατεθεί σαν πρόστιμο για την παιδεραστία που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλόπουλε, είναι μεγάλο το θέμα, ότι αυτό αφορά τη Δύση. Για, ας πάει κάποιος για στο διαδίκτυο. Αυτά τα οποία, αν έγιναν, δει, προσέξτε, στο μοναστήρι είναι αρμόδια η δικαιοσύνη. Σας είπα, τι αίσθηση έχει ένας άνθρωπος όταν βλέπει ένα παιδί. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι θεσμοί. Ακριβώς. Υπάρχει ο θεσμός της προκαταρκτικής εξέτασης. Για να λειτουργήσει έτσι και να αποδεικτεί ότι δεν ρωτήσω τον κύριο μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει συλλέγεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ένα υλικό το οποίο εκτιμάται εμείς, από τις δικαστικές αποστολικές. Εμείς ως δημοσιογράφοι, κύριε Καλόπουλε, εμείς ως δημοσιογράφοι στεκόμαστε, ακούστε κάτι, αφήστε να ακούσετε, ακούστε δύο λεφτά, ως δημοσιογράφοι, εσείς ως θεολόγος δεν ξέρω τι, ακούστε με δύο λεφτά, κύριε Καλόπουλε, κύριε Καλόπουλε, ακούστε με, κύριε Καλόπουλε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να στέκεται στο μέσον των γεγονότων. Να είναι από εδώ η μεν, από εδώ η δε. Μόνο στο μέσο δεν στέκεστε, κύριε Αυτιά. Η δικαιοσύνη, δεν θα με καλέσετε τώρα που είπα για ποιο λόγο 10 χρονών παιδιά να είναι στο μοναστήρι, κύριε Καλόπουλε. Σας παρακαλώ πολύ. Την άλλη, την, εντάξει, ερώτηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γιατί η ευνομούμενη πολιτεία, τι, δεν θεσπίζει νόμο. Σας είπα ότι διαφωνώ εγώ με αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Και να προβλέπει, κύριε Καλόπουλε, το είναι θέμα να το καταλάβετε. Διαφωνώ να μπαίνει ένα παιδί 10 χρονών σε μοναστήρι. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε, κύριε Καλόπουλε, ότι 10 χρόνια ένα παιδί δεν μπορεί να μπει σε μοναστήρι. Δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, μόνοι σας έχετε εκεί την ομολογία ανθρώπων που δηλώνουν ότι άφησαν τα παιδιά τους, λοιπόν, από 10 ετών καλή σε μοναστήρια. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Πού είναι. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνετε. Πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε.